centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε στο Σωτήρης Μακρύ στην γραμμή μας. Ο διευθυντής το έδινε μαζί μας. Κύριε Μακρύ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νασουλή. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να τώρα, καλά. Ναι, έτυχε κατά αυτό και στην υπηρεσία σας, αλλά... Ναι, το πρωί είμαστε έτσι, έχουμε μια ένταση, μια δύσκολη κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Θα το ξεπεράσουμε. Τηρηθήκαν τα πρωτόκολλα, η υπηρεσία έκλεισε σήμερα, οι συνάδελφοι έχουν πάει στα σπίτια τους. Αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί να γίνει απολύμαση στην υπηρεσία, οπότε Πέμπτη Παρασκευή η υπηρεσία θα είναι κλειστά. Και την Δευτέρα. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Κάτι συνάδελφοι θα πάνε να κάνουν τα τεστ. Ναι. Και η υπηρεσία θα λειτουργεί κανονικά. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί η ανακοίνωση του ΑΕΔΜΗΡΑ. Κάτι... Μέχρι νεοτέρας, ναι, λέει η ανακοίνωση. Ναι, ναι, η ανακοίνωση πιάνει όλες τις περιπτώσεις, γιατί μπορεί να ασθενήσουμε ξαφνικά όλοι μας, πάει και αυτό το ενδεχόμενο. Σωστά. Οπότε γι' αυτό η ανακοίνωση βγήκε κάπως έτσι. Αλλά ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε ομαλά και τη Δευτέρα θα είμαστε ανοιχτά. Εμείς ευχόμαστε πρώτα-πρώτα περαστικά και γρήγορα να επανέλθει η ομαλότητα μέσα στο ΟΚΠΑΔΙΟ Καστοριάς, στην Ταλίπη 18, επαναλαμβάνω. Ναι. Το θέμα είναι όμως, κύριε Μακρύ, πώς θα εξυπηρετείτε το κοινό τώρα για τις δουλειές που έχει επίγουσα. Δεν ξέρω αν πραγματικά μπορούμε να κάνουμε όλοι μας υπομονή μέχρι που να ξανανοίξει, ή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εν πάση περιπτώσει, η διοίκηση του ΑΕΒ από την αρχή της υγειονομικής κρίσης έχει καθιερώσει το πάνω από το 90% των εργασιών, ναι, να γίνονται μέσω ίντερνετ. Μάλιστα. Ήδη γίνεται αυτό το πράγμα. Ελάχιστες περιπτώσεις εξυπηρετούνται μέσα από την υπηρεσία μας και αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες δεν γίνονται να εξυπηρετηθεί ο κόσμος μέσω ίντερνετ. Μάλιστα. Αυτό γίνεται από την αρχή, από τον Μάρτιο, περίπου από τον Απρίλιο του 20. Βέβαια, πολλοί κόσμος δεν το καταλάβαινε αυτό και είχαμε μια... ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος στην υπηρεσία μας χωρίς λόγο. Αυτός ο κόσμος πλέον δεν θα έρθει, έτσι κι άλλως. Μας λένε το εξής, κύριε Μακρύ, οι πληρωμές που ήταν να γίνουν αύριο θα γίνουν ή όχι? Οι πληρωμές αυτών που ήταν να γίνουν αύριο θα γίνουν. Οι προγραμματισμένες πληρωμές της τακτικής επιδότησης ανεργίας θα γίνουν έτσι κι αλλιώς, κύριε Νασούλη, γιατί προσπαθούμε να είμαστε τουλάχιστον μια εβδομάδα μπροστά. Δηλαδή, τις ανεργίες για αύριο τις έχουμε βγάλει την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρξει. Καταλαβαίνετε τι πρακτικά προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν. Γι' αυτό ρωτάει ο κόσμος. Να σας πω ότι καλά κάνει ο κόσμος και ρωτάει και καλά κάνετε και εσείς που ρωτάτε. Η υπηρεσία μας έχει βάλει ένα προγραμματισμό τέτοιο ώστε να προλαμβάνει και τέτοια ενδεχόμενα. Mm. Δηλαδή θα λέω ότι όσοι ήταν προγραμματισμένοι να πληρωθούν το Ταμείο Ανεργίας αύριο, θα πληρωθούν αύριο, γιατί τα έχουμε βγάλει την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα υπάρχουν κάποια εποχικά, ας πούμε, κάποιες αιτήσεις που είχαν προγραμματιστεί, τα είχαμε προχωρήσει, οι συνάδελφοι είχαν προχωρήσει, ήταν πάρα πολύ μπροστά. Αυτές οι περιπτώσεις είναι κάποιες περιπτώσεις που εντάξει θα πληρωθούν την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν είναι προγραμματισμένες αυτές. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Είναι όταν βγουν. Θα μπορούσαμε κάποιους ανθρώπους να τους πληρώσουμε και αύριο, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι συμβαίνει σε άλλες υπηρεσίες, ας πούμε. Τα εποχικά τα πληρώνεται ο κόσμος. Αυτοί που κάνουν την αίτηση θα πληρώνεται τα Χριστούγεννα, ας πούμε, μετά από δύο μήνες. Εμείς είμαστε αρκετά μπροστά σε αυτό το πράγμα και ελπίζω να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα την επόμενη εβδομάδα και να είναι όλα να πάνε ομαλά. Γιατί όπως είπατε, αρκετοί από τους εργαζόμενους τώρα θα κάνουν και τα
τα τεστ τώρα για να δούμε τι γίνεται. Τι θα βγει από αυτό και πάνω. Ναι, τώρα εντάξει. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά και δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα την επόμενη εβδομάδα. Μας ρωτάνε τώρα το εξής, εδώ έρχονται μηνύματα, γιατί υπήρξε κόσμος που ήρθε αυτή την εβδομάδα στο ΝΟΑΕΒ. Θα πρέπει να δηλώσουν κάπου ότι ήρθαν και αυτοί, μήπως και αυτοί μπορούν να κάνουν το τεστ. Βλέπετε τώρα υπάρχει μια ανησυχία εδώ. Να σας πω, κυρία Νατσούλη, με την συζήτηση που είχαμε την συντονίστρια γιατρό, ναι, την κυρία Μπουργάνου, ναι, ακόμα και εμείς οι οποίοι εργαζόμαστε μέσα και βρισκόμαστε όλη τη μέρα στην υπηρεσία, κάποιοι από εμάς δεν θεωρούν ότι είμαστε, ότι υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι ιδιαίτερο πρέπει να κάνουμε αυτοί που ήρθαν με το συγκεκριμένο υπάλληλο σε πολύ στενή επαφή. Ακόμα και εμείς, οι συνάδελφοι, κάποιοι από εμάς δεν θα κάνουν το τεστ, γιατί δεν χρειάζεται να το κάνουν. Πρέπει ισχύουν κάποια πράγματα τα οποία δεν κολλάς τόσο εύκολα. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να μην φορούσαν μάσκα, να μην φορούσε οι συνάδελφοι μάσκα. Πράγμα σπάνιο, έως απίθανο. Να έρθουν σε επαφή μαζί τους πιο κοντά από τα δύο. Άρα για το κοινό να πούμε που ρωτάει τώρα, που ρωτάει αν ήρθε στον ΝΟΑΕΒ, δεν υπάρχει, παιδιά, περίπτωση να σας καλέσουν για τεστ. Τώρα σας λέω, η συντονίστρια είπε ότι και κάποιοι συνάδελφοι που δουλεύουν ακόμα και στον ίδιο χώρο δεν έχουν. Κατάλαβα. Δεν χρειάζεται καν να κάνουν το τεστ. Γιατί, ακούτε τι λέει ο κύριος Μακρύς, ακόμη και εμείς που είμαστε μαζί με στον ίδιο χώρο και τα λοιπά, δεν θα κάνουμε όλοι. Θα πρέπει να ήμασταν σε λιγότερο από 1,5 μέτρο, πάνω από 1/4 και χωρίς μάσκα για να θεωρηθεί ότι να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Άρα καλό είναι που το λέτε για να ησυχάσει λίγο και ο κόσμος που ήρθε ο ΑΕΔ αυτή τη βδομάδα και λέει τώρα τι κάνω. Βέβαια εμείς, επειδή έρχομαστε σε επαφή με τον κόσμο, έτσι έχουμε και οικογένειες και οι οικογένειές μας βρίσκονται και κάποια μέλη της οικογένειάς μας βρίσκεται με πολύ κόσμο, θα το κάνουμε το τεστ προληπτικά για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και στις οικογένειές μας και στον κόσμο γενικά. Και στους φίλους σας και στις παρέες σας και στον κύκλο σας ο καθένας. Στις επαφές μας. Ναι. Και έχουμε και τα παιδιά μας εργάζονται και... Μα είστε κανονικοί άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι είστε στον ΝΟΑΕΒ, δεν σημαίνει ότι δεν είστε και πολίτες Καστοριάς, ακριβώς. Ναι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ο καθένας λειτουργεί με βάση την ατομική του ευθύνη και συμπεριφέρεται τον άλλο. Ακριβώς. Αλλά δεν χρειάζεται όσοι μπήκαν αυτή τη βδομάδα στον ΝΟΑΕΒ. Ναι, να μην υπάρξει αυτό, γιατί αυτό το βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματα, κύριε. Να μην τρομακάτε. Να μην. Ηρεμία, παιδιά. Πήγατε στον ΝΟΑΕΒ. Δεν τρέχει κάτι όμως. Εντάξει. Εντάξει, όπως πήγα στον ΟΑΤΡΙ και στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή τώρα δεν προλάβουμε. Σωστό. Εντάξει, κύριε Μακρύ, ελπίζω όλα να πάνε καλά τέλος πάντων και επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά. Γρήγορα περαστικά να και κόσμος, να τελειώνει εδώ. Να είστε καλά, το επαναλαμβάνω ότι προγραμματισμένες πληρωμές ήταν. Τώρα άμα ξεφύγει και μια πληρωμή, εντάξει, στα πλαίσια ας πούμε της κατάστασης αυτής, ας μας δικαιολογήσει ο κόσμος, αλλά σας λέω, οι προγραμματισμένες πληρωμές που ήταν να γίνουν αύριο θα γίνουν όλες κανονικά. Δεν υπάρχει. Και να πω και ακόμα κάτι ακόμη. Ακόμα και οι δίμηνες παρατάσεις, σας λέω εγώ. Ακόμη και οι δίμηνες. Εγώ ήμουν μέχρι αργά χθες το απόγευμα στην υπηρεσία για να πληρωθούν αυτοί οι οποίοι είχαν βγει οι δίμηνες παρατάσεις και είχαν γίνει αναστολές, είχαν πιάσει δουλειά κατά το διάστημα της δίμηνης παρατάσεις. Αυτοί θα πληρωθούν όλοι, γιατί τα έχω ολοκληρώσει όλα. Δεν υπάρχει ποτέ ένας πράγμα πληρωθεί. Και να πω και κάτι ακόμη, ότι επειδή ο ΟΕΔ λέμε είναι κλειστός, τα λείπει 18, ακόμη και τηλέφωνο να προσπαθήσετε να πάρετε, δεν θα απαντήσει κανείς, γιατί κανείς δεν βρίσκεται μέσα. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι στην υπηρεσία. Όλοι οι άλλοι συνάδελφοι έχουν φύγει. Αμένετε μόνο εσείς τώρα στην υπηρεσία, κανείς άλλος. Για να διαθετήσω κάποιες λεπτομέρειες για το τύπο και τους προγραμματισμούς που μάλιστα, θα πρέπει να δω, να κάνω κάποιους ελέγχους. Άρα ο μόνος άνθρωπος που υπάρχει στον ΟΑΕΔ σήμερα είναι ο Χίλιος Μακρύς. Προτώσει, όμως να μην τηλεφωνούν γιατί είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον να σηκώνω εγώ τώρα κάθε λίγο το τηλέφωνο. Γιατί πρέπει να τελειώσετε, γιατί είστε εκεί για κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Είμαι για να μπορέσω να πληρώσω όλο τον κόσμο. Γιατί αν φύγω μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην πληρωθούν. Καταλάβετε. Πολύ ωραία. Εντάξει, κύριε Μακρύ, εύχομαι καλή δουλειά.
Και όλα τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, θα ρυθμιστούν. Να είστε καλά. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.